σας να πιάσω. Γεια σας, αγαπημένα μου, Χριστέ και Παναγιά. Το έχω κόψει όμως. Τι, πώς. Γεια σας, αγαπημένα μου φιλαράκια, τι κάνετε, πώς είστε αυτή την όμορφη δίσκο Πέμπτη, τη δική μας δίσκο Πέμπτη. Είμαστε εδώ γιατί, τι να μας πούνε και οι άλλες εκπομπές ρε παιδιά, τι να μας πούνε. Όταν έχεις ιδέες, όταν είσαι μπροστά, 400 χρόνια μπροστά ρε είμαστε. Ρε 400 χρόνια μπροστά, όλα ξέρετε η ιστορία κάνει κύκλους, ξέρετε τώρα. Ένας γυρίζουμε, είναι αυτό που σας έλεγα, εμπρός, πίσω, σε λίγο θα βγει τη φάρμα, το Big Brother, όλα αυτά που λέγαμε. Έτσι πάει η φάση. Εμπρός, πίσω. Λοιπόν, εμείς. Ουφ, καλέ να σας πω κάτι. Δύσκολα τα χορευτικά εκείνης της εποχής, ε. Μια φορά θα μου πεις κάνω και τίποτα. Ναι, οκ, εντάξει. Όμως, αυτή την δισκοπέμπτη έχουμε έρθει έτσι εδώ μαζί για να σπάσουμε την ημέρα μας στα δύο, να κηρύξουμε την έναρξη του Παρασκευού Σαββατοκύριακου, γιατί έτσι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Πάμε μια μέρα μπροστά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για μας εδώ τώρα έχει τελειώσει η εβδομάδα. Δηλαδή, θα πάμε να τσικρίνουμε σήμερα 5 παϊδάκια, 1000 θερμίδες. Οπότε, μην ξανασκέφτε. Σκάσε, ρε. 5... Με συγχωρείτε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ. Έχω και κάποιους εδώ πέρα που φωνάζουν. 5 παϊδάκια, 1000 θερμίδες. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Άρα, αυτές τις 1000 θερμίδες, αυτό λέγω στο ραδιόφωνο το πρωί. Αυτά τα 5 παϊδάκια, εγώ τα έχω για τσίχλα. Την τσίχλα που τρώω και τη φτύνω πριν φάω το φαγητό μου, για να μην μυρίζει το στόμα μου. Αυτό το πράγμα είναι τα παϊδάκια για μένα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τι λέει. Σε κάνω live στο Instagram. Αλήθεια. Ωραία, εξαιρετικά. Αυτά λοιπόν είναι, αυτά είναι για μένα τα 5 παϊδάκια. Τώρα τι να σας πω. 1000, θα έρθω αύριο προφανώς, θα πάρει γύρω στις 6-7.000 θερμίδες. Αλλά εξ όσων φαίνεται με τις φωτογράφεις που έκανα χθες, έπρεπε να χάσα γύρω στις 55.000 σε γενικές γραμμές. Οπότε έπρεπε. Τι έγινε, ρε παιδιά, πείτε μου και εμένα. Τώρα γίνεται, τι γίνεται. Τώρα γίνεται. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ωστόσο, εδώ φυσικά είμαστε εμείς μαζί παρέα για να σπάσουμε πάντα την ημέρα μας στα δύο. Η εβδομάδα μας έχει τελειώσει. Θέλω να μου πείτε ότι θα βγείτε το βράδυ να φάτε. Πολλά τα μηνύματα, παιδιά, για εχθές. Για αυτό το. Τελικά υπάρχει μόνο ένας έρωτας αυτή τη ζωή, ή είναι πολύ. Δεν ξέρω. Κάποιοι λέτε. Καλά, θα σου έλεγα τώρα και δεν είναι ένας. Ξαφνικά όλοι εδώ πέρα, παιδιά, ζουν στον κόσμο του γκουφ και τη σοκοφρέτα. Πείτε. Ο Γιουργάκης λέει όχι. Άρα, φίλε, μάλλον σκέφτομαι σαν άντρας. Αυτό θέλετε να μου πείτε τώρα. Ναι. Γιατί οι άντρες λένε όχι. Λοιπόν, οργανικά το αυτερούγισμα στο στομάχι, παιδιά, είναι το ίδιο. Τώρα, ψυχολογικά για τον καθένα, σίγουρα τρέφουμε κάποια διαφορετικά συναισθήματα. Έχω τρελαθεί με τη σημερινή μου κούπα. Έτσι λέω να την καθιερώσω, να ξέρετε. Μη σας πω ότι. Και ασημένια φάση θα παίξει. Το ξαναπώ, είναι πολύ ατάκα. Για τσίχλα τα έχω. Τσίχλα που τη φτύνω πριν πάω να τα φάω. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. 1000 θερμίδες δεν πειράζει, μην αγχώνεστε. Μονοακόρεστα, πολυακόρεστα, λιπαρά. Είμαστε εδώ φυσικά μαζί παρέα για να τα συζητήσουμε όλα. Πρέπει όμως να φύγω για ένα γρήγορο break και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με αυτό το fashion look. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Αγαπημένα μου φιλαράκια, είμαστε φυσικά εδώ μαζί αυτή την όμορφη disco Πέμπτη. No Chigno Πέμπτη. Έτσι πάμε κόντρα σε όλους αυτούς. Είμαστε vegan. Αυτή είναι η φάση μας. Εντάξει. Και δεν γουστάρουμε Chigno Πέμπτη και το πάμε σε disco Πέμπτη. Εντάξει, εμείς ξέρετε θα συγνήσουμε, μανιτάρια. Βέβαια. Από εδώ, από εδώ. Εμείς καλά είναι λίγο στα δύο φίλοι. Να φοράω στον Οικονομάκη να με φτιάξει λίγο, το Θοδωρή. Α! Εντάξει, πείτε μου τώρα λίγο ότι θα είμαι πολύ μπροστά, έτσι. Τι λέει? Και λίγο να κάνω του Αγίου Βαλεντίνου. Yellow diamonds in the light, and we're standing inside. Λίγο, τι να κάνουμε να πούμε κανένα θέμα, Α. Καλά ρε παιδιά. Να το ζήσω ήθελα λίγο. Ούτε να το ζήσω δηλαδή. Πού θα τα ξαναζήσω εγώ αυτό, πείτε μου λιγάκι. Πείτε μου. Του χρόνου να με κάνω. Οπα. Τώρα δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μην το ζήσω τώρα. Παιδιά, αγαπημένοι μου παιδάκια, λίγο να ακούσατε. Καλά μου φιλαράκια, θέλω να με δικαιολογήσετε. Θέλω να... Έχει περάσει λίγο μέσα μου. Μπορείς να κάτσω έτσι. Τώρα γιατί μου έχετε βάλει και χέρι και καλά για να πω και κάνα θέμα και τέτοια. Ωραία, εντάξει, και που θα πω τι θα γίνει. Τι έγινε? Είναι αυτό. Είναι αυτό που νομίζω. Παιδιά, εσείς από το σπίτι, κοιτάξτε, δηλαδή θα πούμε όλα σε παθού. Σε πάρα πολύ λίγο. Ωστόσο, δυναμώστε για να μάθουμε μαζί να χορεύουμε το YMCA. Εντάξει, πάμε λίγο. Σας δείξω όπως γινόταν εκείνες τις εποχές. Δεν ζούσα, όμως δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εντάξει, επειδή είμαστε άνθρωποι που ξέρετε, ζούμε με το παρελθόν για να πάμε στο παρόν, μάλλον για να πάμε στο μέλλον και δεν χτίζουμε το παρόν για να το έχουμε σαν παρελθόν, το οποίο να είμαστε περήφανοι. Τέλος πάντων, καταλάβατε τώρα εσείς, τώρα. Εντάξει, εδώ είμαστε λοιπόν, μαζί παρέα για να το ζήσουμε και σας έχω ξαναπεί ότι η απόκριση γενικότερα δεν ήταν και το καλύτερό μου. Ναι, όντως, πραγματικά, δεν ήταν και το καλύτερό μου, ωστόσο για κάποιον καλά, δεν περνάω καλά εδώ. Λοιπόν, ωστόσο, εδώ, είναι το σωστό, Λουγάκο, τελεία. Λοιπόν, ωστόσο για κάποιον έναν ανεξήγητο λόγο σήμερα με το που έβαλα αυτό το πράγμα στο κεφάλι μου, το έζησα 100% και συνεχίζω και το ζω. Και εσείς λοιπόν, να το ζείτε, κορίτσια, αγόρια, 100%. Και σας λέω ότι το καλύτερο πράγμα στην απόκριση τελικά είναι αυτό που σας έλεγα και χθες. Να φοράς. Α, μάλιστα. Να φοράς, ρε παιδί μου, στολές και τέτοια. Ναι, οκ. Αλλά τώρα εντάξει, αυτό το. Ιδίως τα κορίτσια, παιδιά, αυτό το. Okay. Εδώ το κεφάλι μου στραβώ. Λοιπόν, αυτό το σεξ θα το ζήσετε πολύ στη ζωή σας από ένα σημείο και μετά. Το σεξ γατούλα, σεξ πασχαλίτσα, σεξ τέλος πάντων. Όχι. Να φοράτε πράγματα τα οποία. Πώς να σας πω, ρε παιδί μου, να τσαλακώνετε τον εαυτό σας, γιατί αυτό είναι το θέμα σε αυτή τη ζωή. Να μην τα παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά. Άπαξ λοιπόν και τσαλακώνεστε, νομίζω ότι θα κυλήσει και λίγο πιο όμορφα. Ξέρετε τι γίνεται. Λαχανιάζομαι, ωστόσο το λαχάνισμα μου φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Που αυτό σημαίνει κάτι τελικά. Εντάξει, καλά τα λέω. Ενώ καμία σχέση με παλιά. Είναι και 1,5 μήνα αυτό, να τα λέμε κι αυτά. Σε σχέση με το 16, καμία σχέση. Εγώ του έβαλα του στόχου μου, παιδιά. Στραβώ, έτσι. Σα είπα, φώναξα το οικονομάκι και μου φτιάξει την περούκα μου. Λοιπόν, το μαγαλάκι. Ναι, τι σα έλεγα λοιπόν. Οπότε σημασία. Αυτό που έχει σημασία. Όχι, τόσο πανέγεια. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να τσαλακώνεστε και να τα παίρνετε λίγο τα πράγματα στη ζωή με περισσότερο χαβαλέ. Όπω είπε να κάνει και ο Γιώργο Λαγκά μετά την μήνυση που έφαγε όμω οι γενικέ γραμμέ, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Να τα παίρνετε λοιπόν έτσι με λίγο πιο. Με λίγο πιο χειμωνιστικό τρόπο, διαφορετικά, αν είναι να πέφτουμε μέσα στα. Πώς το λένε, μέσα στη μαύρη κατάθλιψη, δεν μας βγάζει και πουθενά. Οπότε, αν θέλετε να ντυθείτε κάτι, ντυθείτε γαϊδούρια, ντυθείτε πατάτες. Πατάτες, θυμηθείτε την πατάτα, γιατί έχω να σας πω μετά για πατάτα. Λοιπόν, ντυθείτε γαϊδούρια, ντυθείτε πατάτες, ντυθείτε έτσι δίσκο εποχής. Πηγαίνετε έξω, διασκεδάστε, χορέψτε. Είναι ωραίες οι απόκρισεις, τουλάχιστον και τα παρτάκια και όλα αυτά. Μπορείς να βάλεις κάτι και να πας κάπου και να μην σε καταλάβει και κανένας. Μπορείς να πας κάπου που δεν σε ξέρει κανένας και δεν σε ενδιαφέρει να σε μάθει και κανένας, να γίνεις έτσι. Να το ζήσεις, ρε παιδί μου, και λίγο διαφορετικά. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές όμορφες στοιχείες, αρκεί λίγο να κάτσεις να τις ψάξεις και να τις αναλύσεις. Σε γενικές γραμμές, εγώ πάντα συγχαινόμουν τις απόκρισεις. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν είχα ζήσει αυτή τους τέλος πάντων την πτυχή. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα εγώ, γλυκά μου φιλαράκια. Αυτό που ήθελα φυσικά να σας πω, έχω χρόνο καθόλου, ή να πω δύο λεπτά για το άλλο και μετά να ξεκινήσω να πάμε σε θέματα. Πάμε σε break. Ωραία, πάμε σε break. Γυρίζω να σας πω φυσικά για προσφορά από άλλο Fan Park. Έχω θεματάκια να δούμε τι έγινε με αυτά τα τηλεοπτικά. Πατάτες, της πατάτας έγινε, παιδιά, εχθές στο Survivor. Γενικότερα, ο κακός Μούλης. Από το χαμούλης. Να λάμπει ξεκάθαρα. Μέσα στη δίσκο, σαν φλόγα που καίει, συνέχεια αναμένει. Και βάζει το δίσκο DJ που την τρελαίνει. Και η μουσική το σώμα της να περνάει και προκαλεί όλους με αυτά. Δεν είναι τόσο βολική σε γενικές γραμμές. Κάνει ένα λαχάνιασμα, το παρατηρήσατε αυτό, έτσι. Κάνει ένα λαχάνιασμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τους στόχους μου εδώ πέρα τους πετυχαίνω, να ξέρετε. Είναι έτσι η φάση. Παιδιά έχουν μπει στα μάτια μου όλα. Λοιπόν, γλυκά μου φιλαράκια, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε σε όλους όσοι μόλις ανοίξατε αυτή τη στιγμή τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Φυσικά είστε συντονισμένοι στο Mad TV και στο Loca Report για την ακρίβεια και νομίζω ότι. Αντιπροσωπεύω 100%. Είμαι μία τρελή. Είμαι μια ξεκάθαρη τρελή, ωστόσο, χωρίς τρέλα, αγαπημένη μου φιλαράκια, στη ζωή δεν πάμε πουθενά. Γιατί άμα ξεκινήσει τώρα και σας αναλύσω όλα αυτά εδώ που γίνονται εκεί έξω, θα περάσουμε φανταστικά, θα περάσουμε εξαιρετικά. Λοιπόν, σας έλεγα πριν από λίγο, έχω και βιντεάκι, αυτό σας είχα πει από χθες. Ένα βιντεάκι είναι το Cinema Sounds, τέλος πάντων, κάπως έτσι λέγεται, το οποίο ουσιαστικά δείχνει πώς γινόντουσαν οι ήχοι στο σινεμά παλιά, πώς το κάνανε. Και ακόμα νομίζω, μάλλον πρέπει να γίνεται και έτσι. Ένα αυτό, καλά, σας έχω επικά πεσήματα. Νομίζω ότι θα γελάσουμε έτσι λίγο εδώ μαζί παρέα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Θέλω λοιπόν να δούμε λίγο έτσι κάπου με κάποια είδηση, γιατί με κοροϊδεύετε τόση ώρα. Έγινε μια έρευνα λοιπόν, να ξέρετε, που λέει ότι οι τριαντάριδες πλέον είναι απεσιόδοξοι, διότι, είναι απεσιόδοξοι, παιδιά, οι σημερινοί τριαντάριδες, γιατί άραγε. Δεν πιστεύω, λέει, ότι θα πάρουν σύνταξη αντίστοιχη με τις φορές που πληρώνουν. 500% ισχύει αυτό, έτσι. Αυτό, μια εκτίμηση, λοιπόν, θα πάρουν 20-30 χρόνια, η σημερινή 30-40. Λοιπόν, δεν πρόκειται να είναι αντίστοιχη στην εισφορά τους. Προφανώς και δεν πρόκειται να είναι αντίστοιχη στην εισφορά τους, δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ, ρε παιδιά, όταν ξεκινήσαμε εδώ μαζί σας, έλεγα ότι, αγαπημένα μου φιλεράκια, όσοι είσαστε από 10 μέχρι 25, θέλετε. Τώρα συνταξιοδοτήστε. Μετά ξεχάστε το. Καμία σύνταξη ποτέ. Μετά τη πείνα. Γεια σας. Ή ξεκινήστε και βάζετε, κάντε στην άκρη προσωπικές εισφορές όμως. Έτσι. Δηλαδή, πώς τώρα πληρώνετε τις εισφορές σας, ΤΕΒΕ, ΙΚΑ και το καθεξής. Όχι. Προσωπικές. Κουμπαράζ. Αλλά για να τον έχετε όταν θα πάρετε σύνταξη, υποθετικά, όταν θα βγείτε τέλος πάντων και θα σταματήσετε να δουλεύετε κάποια στιγμή, όταν θα σταματήσετε να ανοίξετε τον κουβαρά, να τον σπάσετε, κάτι θα έχετε μαζέψει. €1 την ημέρα να βάζετε στην άκρη, πόσο μπορεί να έχει μαζέψει σε 20 χρόνια €1 να βάζετε την ημέρα στην άκρη? Καμία απάντηση, έτσι. 365 € το χρόνο ουσιαστικά πρέπει να είναι. 365 επί 20. Τι λέει ρε παιδιά, να το κάνω? Τώρα είναι δευτερόλεπτο, παιδιά, γιατί θα ξεφτυλιστούμε εδώ ομαδικώς. 365 επί 20. Ψάχνω την αριθμομηχανή σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, αν κάποιος από εσάς εκεί. Τι, το κάνει? Ωστόσο, αν κάποιος από εκεί έξω προλάβει και μου στείλει το μήνυμα, θα είμαι πιο γρήγορος, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Άμα τώρα μου το στείλει, τότε θα έχει ανέβει στο YouTube η εκπομπή. Τι, 7.300. 7.300 €. Αυτά τα έχω για να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου. Θα μου πεις πιο πολλά θα είναι. Τέλος πάντων. Επίσης. Αυτά 7.300 ρε φίλε. Ναι. Το χρόνο επί 12 μήνες. Ναι, όχι. Yeah. 365 € επί, σου λέω εγώ, 20 χρόνια. 25 θα δουλεύεις. Τόσα βγαίνουνε. Ναι, για όλο τον χρόνο το. Εντάξει. Βάζετε ένα ταλιράκι, ρε παιδί μου. Αντί να κάνετε κάτι άλλο, κάποια άλλη πολυτέλεια, τέλος πάντων, βάζετε ένα ταλιράκι στην άκρη. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση, καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχει γίνει εννοείται το θέμα του Gucci, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο και είναι αυτό που σας έλεγα εχθές, διότι οι απόψεις διήστανται σε γενικές γραμμές. Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να γίνει επίδειξη εδώ πέρα. Ωστόσο, είπαν ότι παραθέσανε στο Συμβούλιο και κάποιες άλλες προτάσεις, τις οποίες δεν δέχτηκε ο οίκος, γιατί ήθελε να κάνει αυτό που γούσταρε να κάνει εκείνος. Δεν μπορείς να συμβιβαστούμε, δηλαδή να βρούμε μια μέση λύση. Όχι, αυτό που ήθελε. Λοιπόν, οι απόψεις διήστανται σε γενικές γραμμές, εντάξει, λογικό είναι. Όλοι μας έχουμε και από μια άποψη. Κάποιοι όμως μπήκαν στη διαδικασία και παρέθεσαν την. Το επιχείρημα, γιατί η Τζένιφερ Λόπες το 2008, όταν είχε έρθει εδώ για συναυλία, έκανε φωτογράφηση δηλαδή στην Ακρόπολη και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια επίδειξη μόδας πάνω στην Ακρόπολη. Πολύ σωστό επιχείρημα σε γενικές γραμμές, αλλά εντάξει, μια φωτογραφία με έναν ολόκληρο. Μια φωτογραφία, αν το σκεφτείς, ρε παιδί μου, μια τύπου ερασιτεχνική φωτογράφηση. Μπορεί. Όλοι θα ανέβουμε πάνω να επισκεφτούμε, όσοι έχουμε ανέβει τέλος πάνω να επισκεφτούμε την Ακρόπολη. Καλό είναι μεγαλώνοντας να κάνετε και μια βόλτα ξανά. Μην μένετε μόνο στην επίσκεψη που είχατε κάνει στο σχολείο, γιατί θα τα δείτε με τελείως διαφορετικό μάτι και θα τα εκτιμήσετε λίγο περισσότερο. Ή θα τα εκτιμήσετε σε γενικές γραμμές, γιατί όταν πηγαίνουμε στο σχολείο και μας κάνουν αυτές τις εκπαιδευτικές εκδρομές, δεν μπορείς να πεις ότι το εκτιμάς κιόλας 100%. Και αν υπάρχουν πλέον και εκπαιδευτικές εκδρομές, γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν πλέον. Άραγε. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Τι λες, γιατί με την κρίση έχουν μειωθεί τουλάχιστον στο 50% οι εκπαιδευτικές εκδρομές. Α, ωραίο θέμα, Καλά. Αν ήμουν τώρα εγώ στη ειδησιογραφική εκπομπή, θα το είχα κάνει εγώ αυτό θεματάρα, θα το είχα ξεδινάξει τώρα. Λοιπόν, άραγε λοιπόν υπάρχουν εκπαιδευτικές εκδρομές, παιδιά. Έχουν μειωθεί. Για απαντήστε μας, εσείς που μας βλέπετε και πηγαίνετε ακόμα σχολείο, για στείλτε μου ένα μήνυμα, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί πιστεύω όντως ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ και από αυτά που ακούω και από αυτά που βλέπω. Γιατί για να πας μια εκδρομή πρέπει να πληρώσεις και κάποια λεφτά. Δεν ξέρω αν τα έχει ο κόσμος αυτά τα λεφτά να τα δώσει αυτή την περίοδο. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Καλά, δεν τα λέω. Α, καλά, φανταστικό θέμα βρήκα. Σταμάτα, μωρέ. Φανταστικό. Πάμε σε break. Όντως, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Περνάει έτσι αυτή η μέρα, αλλά πραγματικά πέρασε πάρα πολύ ωραία για μένα σήμερα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε λίγο πριν φύγω να πάω σε break. Θέλω να σας πω ένα λεπτό. Τι. Α. Θέλω να σας πω ένα λεπτό για το Winter Pass του Alou Fan Park, το Alou Winter Pass, όπου αγαπημένα μου φιλαράκια, με μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή μπορείτε να πάτε εκεί πέρα και να κάνετε όλα αυτά τα όμορφα παιχνίδια που έχει. Φυσικά, εντάξει, όμορφο τώρα δεν ξέρω πώς το λες στο σπίτι του τρόμου, αλλά τέλος πάντων σίγουρα αδρεναλίνη στα ύψη. Όπως αδρεναλίνη στα ύψη γίνεται το νέο roller coaster Loop It, με το μοναδικό με ελικοειδή κίνηση και ανάποδο loop και φυσικά ταχύτητες που αγγίζουν τα 4G. Δεν θέλετε να φύγετε για κανέναν απολύτως λόγο και πηγαίνετε να ζήσετε λίγο και την εμπειρία του Hollywood μέσα από το Laser Maze, που περνάτε μέσα από ακτίνες λέιζερ που δεν πρέπει να σας χτυπήσουν. Λίγο έτσι να το ζήσετε ως Batman και ως Catwoman. Λοιπόν, φιλαράκια μου, φεύγω για ένα γρήγορο break, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Δισκοτέκ την παλιά. Καλόψτε. Λοιπόν. Πειράζει που είμαι και μεγάλη φίλη. Τι να κάνουμε, παιδιά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλους όσοι μόλις τώρα συντονιστήκατε. Αποφασίσαμε να πάρουμε λίγο τη ζωή μας με τρέλα, διότι διαφορετικά τα πράγματα δεν βγαίνουν. Εδώ, σύμφωνα με έρευνες, είναι όλοι πλέον απεσιόδοξοι. Τίποτα. Χριστέ μου, τι γίνεται εδώ, παιδιά. Όλα καλά. Λοιπόν, ναι. Φεύγει το μάτι μου, φεύγει η βλεφαρίδα, φεύγουν όλα, Εντάξει, όλα καλά. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εν όψη αποκρεάς, εν όψη δισκοπέμπτης, διότι έτσι έχουμε αποφασίσει εμείς εδώ να περάσουμε την Τζικνοπέμπτη. Αν εσείς έχετε αποφασίσει να βγείτε έξω και δεν έχετε κλείσει κάτι γι' αυτό, σήμερα ξεχάστε το, καμία πιθανότητα. Και επίσης να σας πω για κάτι άλλο: θα βγείτε εκεί έξω και τι θα γίνεται, θα κάνετε bonding με τον διπλανό, με τον πιο διπλανό, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν θα έχει να καθίσετε πουθενά. Τώρα, αν θέλετε να παραγγείλετε σουβλάκια τώρα γιατί πεινάτε, ας πούμε, γιατί θέλετε να το γιορτάσετε, καμία πιθανότητα, ξεχάστε το εάν δεν έχετε προπαραγγείλει. Γενικώς νομίζω ότι σας έχω κάνει την καρδιά περιβολή, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε σήμερα από Τσίκνο Πέμπτη να το κάνουμε Disco Πέμπτη και φυσικά γιατί. Για να είμαστε στον πλευρό των vegan, που πας στις 5.000 θερμίδες που έχει το ένα παϊδάκι, του παϊδακίου τις 5.000 θερμίδες. Πουθενά, δεν είναι για πουθενά. Λοιπόν, οπότε έτσι μια μέρα στο τόσο τέλος πάντων πρέπει να παίρνουμε λίγο και τη ζωή μας στα φωσαρά. Στα φωσαρά δύσκολα, στα σοβαρά μπορεί. Έτσι λίγο πιο εύκολα, ναι, σε γενικές γραμμές. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να μην σχολιάσω φυσικά είναι για όλη την αφάνγκατε που παρήλασε χθες στο πάρτι του Hello. Τι λέει. Έτσι να κάτσω. Φωτογράφηση. Ανέμελη. Αυθορμητή. Στο πάρτι. Λοιπόν, στο πάρτι του περιοδικού Hello για τα 11 χρόνια. Έτσι, ένα πάρα πολύ ωραίο event. Πήγα και εγώ, με το δικό μου τρόπο βέβαια πήγα εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι, παρήλασαν λοιπόν όλοι εκεί πέρα. Μάθαμε για γάμους που θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Κάτσε Ζιγούλη λέει θα παντρευτεί το Σάκη το Ρουβά. Η Δόξα Νομικού θα παντρευτεί φυσικά τον αγαπημένο της καρδιάς της. Κάτι λείπει η Βίβια. Ήταν πολλούς γάμους τέλος πάντων θα έχουμε μέσα στο 2017. Άντε, παιδιά μου, να ζήσετε, να είστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι. Εντάξει, άμα θέλετε να παντρευτείτε, άμα θέλετε να το κάνετε αυτό. Σε άλλα νέα, τους ρωτήσανε και πρέπει να φύγω. Πάμε, λέει. Πρέπει να φύγω. Όχι, δεν θα φύγω ακόμα. Κάνα βίντεο, Τι να κάνω τώρα. Τι. Βραχικύκλωσα. Βραχικύκλωσα. Όχι, όχι, ναι, θα τα πω. Έμαθα και για ένα άλλο γάμο σε γενικές γραμμές. Επίσης, τι άλλο θέλω να πω. Πατάτες. Η πατάτα του Survivor, παιδιά, αυτή ήταν που έγινε. Εδώ, συγγνώμη. Αυτή ήταν που έγινε viral στο διαδίκτυο εχθές. Η πατάτα του Γιώργου από το Survivor. Που δεν την έδωσε, δεν του έδινε η άλλη ομάδα και να του δώσουν τις μικρότερες πατάτες. Γενικά, μας πρίξαν τις πατάτες με αυτό το κομματάκι. Εντάξει. Καλό το Survivor σε γενικές γραμμές. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το συζητάμε. Κάτι διαφορετικό. Τι κατάκα. Είναι η πιο ωραία στην Ελλάδα. Λοιπόν, καλό και το θεματάκι έτσι με τις πατάτες, αλλά εντάξει τώρα. Υπάρχουν και πιο σοβαρά πραγματάκια έτσι να ασχοληθούμε. Θα μου πεις άμα θα το πάρεις και λίγο, με λίγο τρέλα το σύστημα, ναι. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, κοιτάξτε, θα σας πω αύριο για το πάρτι του Hello, θα σας πω αύριο για... Ναι, θα σας πω αύριο. Αύριο θα παίξουμε τα βίντεο που είχα ετοιμάσει εδώ για εσάς σήμερα. Γενικότερα να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, άμα δεν σας αρέσει, αλλάξτε με. Τι να κάνω δηλαδή, δεν μπορώ! Δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει, απλώς θέλω να τα γευτώ. Τι κατακ, άκου πως έχει η καρδιά μου για σένα, παλαμάκια σου χτύπα. Στο ρυθμό της χόρεψες για μένα. Στο ρυθμό του αλλού Fan Park πρέπει να χορέψετε και εσείς γλυκά μου και αγαπημένα φιλαράκια. Καλή μου ματζιούρες, διότι μόνο με 16 ευρώ το Αλλού Winter Pass είναι εκεί για εσάς και σας περιμένει για να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία σε όλα τα παιχνίδια του. Φυσικά για το House, φυσικά για το House of Fear μιλάω, φυσικά για το Major Lazer, φυσικά μιλάω για το νέο Roller Coaster Loop. Είναι όλα εκεί για εσάς και φυσικά σας περιμένουνε. Να πάτε μέχρι και 28 Φλεβάρι, δεν υπάρχει καλύτερη προσφορά από αυτήν και πιστέψτε με το κρύο παλεύετε 100%. Το έχουμε, το έχουμε! Για να φτιαχτώ, μήπως καταφέρω και αυτό. Ζαλίζομαι από το λιποτό. Τα χείλη σου μυρίζουν αλκοόλ. Μα δεν με νοιάζει. Μπορεί σήμερα να μην κάναμε. Μπορεί σήμερα να μην κάναμε μια ενημερωτική εκπομπή όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μπορεί να το παίξαμε έτσι. Ορίστε. Μπορεί να το παίξαμε έτσι λίγο τρέλα, αλλά χρειάζεται και αυτό με τη μέση. Έτσι, όπως πάμε την. όπως σπάμε την ημέρα μας τα δύο, όπως σπάμε, όπως σπάμε την εβδομάδα μας τα δύο, έτσι λοιπόν σπάμε και λίγο την, τη μύρλα και τη μιζέρια μας τα δύο. Όλα, όλα, δώσ' τα ηλένια, δώσ' πόνο. Τι? Ζαλίζομαι απ' το θολυποπτό, τα χείλη σου μυρίζουν αλκοόλ. Να δε με νοιάζει, δε με πειράζει, απλώς θέλω να τα γευτώ. Τίκα τάκα, τίκα τάκ, άκου πως ηχεί η καρδιά μου για σένα, παλαμάκα σου χτυπά. Στο ρυθμό της χόρεψες για μένα. Λοιπόν, πριν κλείσω φυσικά πρέπει να μιλήσω για αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Μια φωτογράφηση έκανα εχθές. Και όπως... για αυτό το αποτέλεσμα. Μια φωτογράφηση έκανα εχθές και φυσικά είχα πάντα μαζί μου την κρέμα της Χελεμβίτα Ακνόρμαλ όμως στη σειρά εκείνη, η οποία ενυδατική κρέμα λειτουργεί τέλεια για βάση, σαν βάση για make-up σε εμένα, διότι είχα πάρα πολύ καιρό ταλαιπωριόμουν με το θέμα της ακμής. Ελπίζω να λειτουργεί και για εσάς, είμαι σίγουρη ότι θα λειτουργεί για εσάς από τη στιγμή που έχετε το πρόβλημα με την ακμή, από τη στιγμή που υποφέρετε από αυτό που έχετε λιπαρό δέρμα ή τάση προς ακμή. Χελεμβίτα Ακνόρμαλ είναι για εσάς. Καθαριστικό προσώπου σε μορφή τζέλ, σε μορφή μους, ενυδατική κρέμα, μάσκα προσώπου για 2 φορές την εβδομάδα και φυσικά για τα σπυράκια που μας ταλαιπωρούν πολύ περισσότερο, τζέλ τοπικής δράσης. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Αύριο θα επιστρέψουμε κανονικά, σαν άνθρωποι φυσιολογικοί. Φυσικά είναι και ο πυρετός του Madbook, όπως καταλαβαίνετε, διότι σε πολύ λίγες μέρες, μέρες να το πω, έχουμε ξεκινήσει το Final Countdown, διότι έρχεται, θα μαθαίνετε όλα τα πάντα από εμάς. Εδώ το έχουμε το αποκλειστικό, το ρεπορτάζ και φυσικά μπορούσα να κάνω μια τέτοια εμφάνιση στο Madbook. Λοιπόν, θα κάνουμε μια τέτοια εμφάνιση, εννοείται. Οπότε φυσικά θα μιλάμε και για αυτό, θα μιλάμε και για τα θέματά μας. Θα μιλάμε και για τα θέματά μας και θα μιλάμε τέλος πάντων για τα πάντα. Ωστόσο, σήμερα είπαμε να το παίξουμε και λίγο τρέλα. Δίσκο τρέλα, δίσκο Πέμπτη. Σας φιλώ, σας αγαπώ, θα τα πούμε αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα. Να περάσετε τέλεια.